γίνεται διαμάχης. Γιατί εκτός από τη φωτεινή πλευρά της Επανάστασης, θα πρέπει να αναφέρουμε και τη σκιώδη πλευρά της, που δεν είναι άλλη από την θολερή διχόνοια ανάμεσα στους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς, η οποία πήγε στον τόπο, έβλαψε την Επανάσταση και έδεσε σε κίνδυνο την επιτυχία της. Γίνονται παραλληλισμοί με την πρωτόγνωρη δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας. Τότε είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ισχυρή Οθωμανική αυτοκρατορία, ενώ σήμερα βρισκόμαστε αντιμετωπίσουμε με διάφορα ισχυρά απρόσωπα οικονομικά συμφέροντα που με αμέτρια διασύρουν την πατρίδα μας και προσπαθούν να κάνουν στράτη έναν λαό που είναι αιώνια φλόγα, όπως έγραψε ο Παστοβάλλωνας. Βέβαια, για αυτή την οδυνηρή κατάσταση ευθύνονται πολλοί, από την κορυφή μέχρι την βάση της πολιτικής και κοινωνικής πυραμίδας. Αγαπητά μας παιδιά, εσείς που είστε το μέλλον της πατρίδας, εσείς που μεταφέρετε όλα τα χαρακτηριστικά της ελληνικής ψυχής, ακολουθήστε τη συμβουλή του Θεόδωρου Πολυποτρόνιου και του Αδαμαντίου Κοραή. Ο πρώτος, ο αδράπατος πρωταγωνιστής Επανάστασης, στην ιστορική ομιλία στην Πνίκα, προέτρεψε τους νέους να σκραπούν στα γράμματά τους και να δοθούν στις σπουδές τους. Ο δεύτερος, με την προστακτική δράξη της παιδείας, καθιστά σαφές ότι μόνο μέσα από την παιδεία θα γίνεται ελεύθερη άνθρωποι και όποιος είναι ελεύθερος, συλλογάται καλά και άρα ενεργεί σωστά. Λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου, σώτερα να παυσόν. Και λύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, ημών η αγνή και άχραντος παρθένος. Ίσον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου, διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Και του εκουσίου πάθους του μονογενούς Υιού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού προτυπώσας και δείξας ημίν, ότι αείτη θυσία έπεται η νίκη και το σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση, επάκουσον ημών δεωμένων της ισχύους και της εις φιλανθρωπίας. Ήτορας ενίσχυε και πάντα σημάς δια της υπερμάχου στρατηγού εις την νίκην οδήγη. Σίγαρο Θεός σωτηρίων ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αργολίδας. Ο Λιμενάρχης Ναυπλίου.
ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Άργους. Διευθυντής της Ανώτερης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Παραρτήματος Άργους. Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πολεμιστών Κύπρου 1974. Ο πρόεδρος τοπικού τμήματος Άργους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο εκπρόσωπος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Ενός λεπτού σιγή.